Γίνεται χωρίς Χριστούγεννα δώρο? Όχι! Λοιπόν, στην πολιτεία των ευχών που θα έχουμε κάθε χρονιά, θα έχουμε ένα δώρο ευχούλι. Και επειδή είναι σέρες, θα έχουμε ένα σέρ ευχούλι λοιπόν. Πάμε να το δούμε εδώ. Αυτό είναι το δώρο. Σέρ ευχούλι, πάμε! Το δώρο έκπληξη της φετινής πολιτείας των ευχών έφτασε στις Σέρες και περιμένει μπροστά στο Δημαρχείο όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, για να μοιράσει χαμόγελα και χαρά, ελπίδα για τις φετινές ημέρες των Χριστουγέννων. Ο Σερευχούλης, το γιγάντιο φωτεινό χαμογελαστό αρκουδάκι, αποκαλύφθηκε από τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών και τραγουδιών από παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Κεδής. Ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης κάλεσε τους Σεραίους να πούν τις ευχές τους στον Σερευχούλη, να τις κλειδώσουν στη μεγάλη κόκκινη καρδιά που υπάρχει στην βάση του και στη συνέχεια να πετάξουν το κλειδί στην πολιτεία των ευχών στο συντριβάνι της Πλατείας Ελευθερίας. Θα έχουμε λοιπόν εδώ μια καρδιά στην οποία θα κάνουμε τις ευχές μας. Θα κλειδώσουμε μια ευχή. Καθένας θα κάνει μια ευχή και θα την κλειδώνει. Μια ευχή μέσα από την καρδούλα μας, μέσα από την καρδιά μας. Και δεν τη λέμε σε κανένα, την κρατάμε εμείς. Θα την κλειδώνουμε εδώ λοιπόν. Θα την κλειδώνουμε. Και το κλειδί, αυτό το κλειδί, για να πιάσει η ευχή, θα πάμε για να το ρίχνουμε στο συντριβάνι. Για να πιάνει η ευχή. Δεν θα λέμε σε κανέναν τι ευχόμαστε. Θα ρίχνουμε στο συντριβάνι το κλειδί και θα κλειδώνει η ευχή μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι αυτά τα πρόσωπα τα χαμογελαστά που βλέπω εδώ, να είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία θέλουμε να είναι, να χαμογελούν πάντοτε. Καλά, δεν χρειάζεται να ρίξουν, το έχουν. Το έχουν το χαμόγελο όλο, έτσι. Αυτό το ελπιδοφόρο χαμόγελο το έχουν όλοι. Το έχουν όλα αυτά τα παιδιά. Ναι, το συντριβάνι θα είναι και θα το ονομάζουμε τη λίμνη των ευχών. Εκεί λοιπόν θα ρίχνουμε αυτά τα κλειδάκια. Θα πάω να κάνω και εγώ τη δικιά μου ευχή τώρα. Έτσι, δεν θα την πω, θα την κάνουμε όμως. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Σερών και η πρόεδρος της Κεδής ήταν οι πρώτοι που κλείδωσαν τις ευχές τους στην πολιτεία των ευχών. Ξεκίνησε αυτή η βραδιά με χαμόγελα αυτών των υπέροχων παιδιών που μας έψαναν τα κάλαντα. Και σε αυτά τα παιδιά, όπως και σε όλους τους Σεραίους, αξίζει και ένα δώρο. Στην πολιτεία των ευχών που αύριο ξεκινάει επίσημα, στην πολιτεία λοιπόν των ευχών, θα πρέπει να έχουμε τον ευχούλη, θα πρέπει να έχουμε τις ευχές αυτές, τις που εκπέμπουμε όλοι οι Σεραίοι. Και αυτός εδώ, ο ευχούλης, ο Σερ ευχούλης, γιατί μιλάμε για τον Σεραίο ευχούλη της πολιτείας των ευχών, θα εκπέμπει και θα δείχνει και θα είναι το τοπόσημό μας, ούτως ώστε να σηματοδοτεί πάντα αυτή την αγάπη, αυτή την ελπίδα, αυτό το υπέροχο συνέστημα που βγαίνει από όλους μας αυτές τις μέρες, τις μέρες των γιορτών. Θα συμβολίζει λοιπόν αυτές τις ευχές για την πολιτεία των ευχών που και φέτος δυστυχώς είναι αφιερωμένη μόνο στην κύρια ευχή της ζωής. Γιατί σίγουρα πίσω από τις μάσκες τα χαμόγελα υπάρχουν, αλλά θέλουμε να είμαστε απελαγμένοι από αυτό που εν πάση περιπτώσει βιώνουμε. Νομίζω ότι και εδώ ο Σερευχούλης μας και όλο το κλείδωμα των ευχών που θα κάνουμε στην καρδούλα δίπλα για να κλειδώσουμε τις ευχές και να το πετάμε το κλειδάκι στο συντριβάνι, σηματοδοτούν ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Μια υπέροχη βραδιά απόψε σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής πολιτείας των ευχών. Η ανταμοιβή μας είναι αυτά τα χαμόγελα που εισπράξαμε απόψε μαζί με τα κάλαντα. Να πω ότι είναι από τα παιδιά των ΚΔΑΠ της Κεδής. Τους ευχαριστώ θερμά που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Ο Σερευχούλης λοιπόν ελπίζουμε που εκτός από hashtag θα γίνει και το σήμα κατά τεθές της πόλης μας. Θα γίνει πόλος έλξης για όλους τους Σεραίους όλο τον νομό, αλλά και έξω από αυτόν, έτσι ώστε να έρθουν, δεν έχουμε να ζηλέψουμε νομίζω τίποτα από καμία άλλη πόλη. Καιρός λοιπόν για εξωστρέφεια, για δημιουργία, για ανάδειξη αυτής της πόλης που τόσο πολύ το έχει ανάγκη.